διαχρονική θέση του ΚΚΕ είναι ότι η συνολική λειτουργία των σχολικών μονάδων από το εκπαιδευτικό έργο μέχρι τη σχολική στέγη και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρέπει να είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Και βέβαια με κριτήριο το να ικανοποιούνται οι σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες μαθητών και μαθητριών. Όχι όπως σήμερα που επί της ουσίας τα δίκαια αιτήματα εκπαιδευτικών μαθητών γονιών αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση με τη λογική του κόστους και βέβαια πετάτε το μπαλάκι των αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Παιδείας στους Δήμους, από τους Δήμους στο Υπουργείο Εσωτερικών και τούμπαλε. Το ζήτημα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι πρέπει άμεσα να λυθεί η εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και αυτή έχει διαμορφωθεί πρώτα και κύρια στο έδαφος της τραγικής υποχρηματοδότησης που παραμένει καθυλωμένη, μειωμένη 30% σε σχέση με το 2009 και μάλιστα οι δόσεις δίνονται και με καθυστέρηση ακόμα και 3 μηνών. Αλήθεια, πώς να καλυφθεί το κόστος των λογαριασμών της ΔΕΗ, άλλων λειτουργικών εξόδων των σχολικών μονάδων, όταν υπάρχουν τα κύματα της ακρίβειας, η απελευθερωμένη ενέργεια, τα πανάκριβα τιμολόγια. Τι σημαίνει όμως αυτή η πραγματικότητα για την καθημερινότητα της λειτουργίας των σχολικών μονάδων? Σημαίνει διευθυντές να πληρώνουν και εκπαιδευτικοί από την αλλαγή της κλειδαριάς μέχρι να πληρώνουν οι εκπαιδευτικοί για κρίσιμα υλικά στα ειδικά σχολεία, οι γονείς να εξαναγκάζονται να πληρώσουν για κτηριακά ζητήματα μέχρι και το χαρτί υγείας και βέβαια όλη αυτή τη διαχείριση να την έχουν αναλάβει οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες των Δήμων. Και ρωτάτε η κυβέρνηση τι μέτρα θα πάρει για την χρηματοδότηση, γενναία κρατική χρηματοδότηση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, για να καλυφθούν όλα τα χρέη που υπάρχουν σε λογαριασμούς ενέργειας, ίδρευσης, αντίστοιχα τηλεπικοινωνιών, να υπάρξει άμεση νομοθετική πρωτοβουλία για να υπάρχει μηδενισμός του ΦΠΑ στους λογαριασμούς που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα των σχολικών μονάδων και βέβαια, για να ολοκληρώνω, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να στελεχωθούν οι υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων. Να το, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Από την κυρία Δάγκα, ήταν αρχές του 2020, ήμουν υφυπουργός εσωτερικών, όταν ήρθε μια ερώτηση του ΚΚΕ που τη θυμάμαι σαν τώρα, που έλεγε γιατί δεν πληρώνει μη σχολική επιτροπή ενός Δήμου της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, τους λογαριασμούς ρεύματος και τηλεφώνου. Και ήταν από τους λόγους που άρεσε και σκεφτόμουν μέσα ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λειτουργεί. Πήραν σχολικές επιτροπές που πράγματι δεν πληρώνανε λογαριασμούς τηλεφώνου και ρεύματος. Και βασιζόμασταν, και σωστά που δεν γινότανε, ότι κανένας ο ΔΔΕ, για παράδειγμα, ή ο φορέας τηλεπικοινωνίας δεν θα κόψει το ρεύμα, το τηλέφωνο από ένα σχολείο. Τώρα ξέρετε ποια είναι η μεγάλη αλλαγή και στη συνέχεια σε αυτά που είπα και στην προηγούμενη ερώτηση, ότι πλέον αυτά όλα τα αναλαμβάνει ο Δήμος. Και μάλιστα είχαμε τη δυνατότητα με 2 αποφάσεις, οι οποίες βγήκαν τις προηγούμενες ημέρες, και να επιχορηγήσουμε Δήμους με το ποσό των 90 εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα 130 που δόθηκαν για λειτουργικές ανάγκες, για ληξιπρόθεσμες οφειλές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν και πολλές οφειλές από τις καταργούμενες σχολικές επιτροπές. Και μάλιστα, στο άλλο μέτωπο των δικαστικών αποφάσεων, δώσαμε τη δυνατότητα έως τέλος Οκτωβρίου του 2010 να μπορούν να πληρωθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών δικαστικές αποφάσεις συμπεριλαμβανομένων όσων είχαν εκδοθεί κατά των σχολικών επιτροπών οι διαταγές πληρωμής, κυρίως για λογαριασμούς κοινής ωφέλειας ή άλλες προμήθειες οι οποίες είχαν εισαχθεί. Αυτός ήταν και αυτός ένας βασικός λόγος. Στα σχολεία μας, δε, εκτός από τις 4 δόσεις των 28 εκατομμυρίων ευρώ, 112 εκατομμύρια ευρώ σύνολο που είχαν προϋπολογιστεί στην αρχή του έτους, δόθηκε και μία έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 28 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, εκεί που είχαμε 4 δόσεις των 28 εκατομμύρια ευρώ, έχουμε 5 δόσεις των 28 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, προφανώς το ζήτημα των σχολικών μονάδων είναι πολύ βασικό. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου ύψους για την επόμενη πενταετία 250 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να βελτιωθεί η κατάσταση σταδιακά
σε πολλές σχολικές μονάδες. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας κατέγραψε από τους διευθυντές των σχολείων την κατάσταση σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι ο αύλιος χώρος, όπως είναι κάποιο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, μπορεί να υπάρξει στην αυλή η κατάσταση των χώρων υγιεινής των σχολείων, προκειμένου να μπορέσουμε άμεσα και κατά προτεραιότητα αυτά που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα να μπουν στη σειρά και να τοποθετηθούν και να αναβαθμιστούν. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτός είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος μαζί με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία, είδαμε πρόσφατα ότι εγκρίθηκε ένα μεγάλο ΖΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία για σχολεία. Από το πρόγραμμα Τρίτης, το τελευταίο τρίμηνο, το τελευταίο έτος μάλλον, έχουν ενταχθεί 3 νέα σχολεία προκειμένου να προχωρήσουν και να αποκτήσουν νέες μονάδες, στα Γιάννενα για παράδειγμα ή στα Νέα Μουδανιά. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και προσπαθούμε στο πλαίσιο των καλύτερων παροχών υπηρεσιών για τη δημόσια παιδεία να μπορέσουμε να λειτουργούμε ακόμα πιο αποτελεσματικά. Κάτι, κύριε συνάδελφε. Υπουργέ, γι' αυτό στην επίκαιρη ερώτηση σας αναδείξαμε την απότομη, θα το πω εγώ, επιδείνωση της κατάστασης των σχολικών μονάδων. Σε σχέση με τη σχολική στέγη, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με την τραγική κατάσταση που επικρατεί στις σχολικές μονάδες και ειδικά, εγώ θα σας πω, με τα επικίνδυνα σχολικά κτίρια που στεγάζουν ειδικά σχολεία, 250 εκατομμύρια στα οποία αναφερθήκατε δεν μπορούν να καλύψουν ούτε στοιχειοδός τις πολύ μεγάλες οξυμένες ανάγκες για σχολική στέγη για χιλιάδες μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι βρισκόμαστε στο 1/3 της σχολικής χρονιάς και σας παραθέσαμε εδώ το ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί μέσα στα σχολεία. Μέσα στα σχολεία δεν μπορούν να καλυφθούν, δεν έχουν χαρτί και δεν έχουν μελάνη για να καλύψουν στοιχειοδός τις ανάγκες λειτουργίας τους. Και τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Γονείς, εκπαιδευτικοί ή διευθυντές. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κατάσταση χρειάζεται να ενισχυθεί η χρηματοδότηση για να μην φτάσουμε στο σημείο να υπάρχουν σχολεία που τους κόβεται το ρεύμα, γιατί αυτά συνέβησαν στο Περιστέρι. Λοιπόν, και τα λέμε αυτά γιατί όταν είναι για άλλα ζητήματα, με fast track διαδικασίες προχωράει η κυβέρνηση τους σχεδιασμούς της, π.χ. όταν αφορά σε πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών. Αλλά το κύριο είναι το τι πολιτικές προτεραιότητες υπάρχουν από την κυβέρνηση, που ακολουθεί και έχει πάρει τη σκυτάλη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζει να περνάει μέτρα προστίθοντας νέες αλυσίδες για να προχωρήσει ο σχεδιασμός για το αυτόνομο σχολείο. Το αυτόνομο όμως σχολείο είναι αυτόνομο από κρατική χρηματοδότηση. Και βέβαια ανοιχτό σε χορηγούς, ανοιχτό σε πληρωμές από γονείς και εκπαιδευτικούς, ώστε να υπηρετείτε ο στόχος σας που ποιος άλλος είναι, όλο και περισσότερο να αποσύρεται το κράτος από αυτή τη διαδικασία. Και τα μέτρα που περάσατε ήταν ουσιαστικά για να μπορέσετε να βάλετε τα λειτουργικά έξοδα των σχολικών μονάδων και το κόστος σε αυτό το ασφικτικό θεσμικό πλαίσιο, ώστε και διοικητικά να περάσουν στα πλαίσια των οικονομικών των Δήμων. Και εδώ να μου επιτρέψετε, πραγματικά, αυτές οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες των Δήμων, που σας θέτουμε και στην επίκαιρη ερώτηση, πώς θα καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες που υπάρχουν. Ένα παράδειγμα θα σας πω ενδεικτικό. Αυτό ισχύει για όλους τους Δήμους. 43 σχολικές μονάδες στο Δήμο Πετρούπολης. Δύο μόλις υπάλληλοι από το τμήμα παιδείας. Μόνο ένας αναγκαστικά από τις οικονομικές υπηρεσίες για τις υποθέσεις χειρισμού του κόστους των λειτουργικών εξόδων των σχολείων. 3 για το τμήμα προμηθειών, για όλες τις προμηθείες του Δήμου. Η μία εκ των οποίων είναι με σύμβαση με το πρόγραμμα 55-67. Γι' αυτό σας θέτουμε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα, χρηματοδότηση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και προσλήψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για να στελεχωθούν οι υπηρεσίες των Δήμων. Ευχαριστώ. Ιδίως για το θέμα της στελέχωσης και στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και με τη νομοθετική πρωτοβουλία που είχε πάρει το Υπουργείο Εσωτερικών πριν λίγο καιρό, αφενός ενισχύει το αριθμό των ατόμων που θα προσληφθεί και εγκρίθηκαν οι προσλήψεις στην τοπική αυτοδιοίκηση σχεδόν για όλους τους Δήμους της χώρας και με
100% ικανοποίηση των ετοιμάτων των Δήμων για τα ανταποδοτικά τέλη, αλλά βεβαίως και με την ενσωμάτωση των σχολικών επιτροπών στους Δήμους. Οι σχολικές επιτροπές ήταν με μηδέν προσωπικό. Τώρα υπάρχουν οικονομικές υπηρεσίες στους Δήμους οι οποίοι μπορεί να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και σε αυτό το κομμάτι είναι σημαντικό η κεντρικοποίηση των διαγωνισμών ώστε και οικονομίας κλίμαξης να υπάρξουν και προφανώς μεγαλύτερη διαφάνεια. Όσον αφορά δε το κομμάτι των προσλήψεων, ικανοποιήθηκε σχεδόν στα μη ανταποδοτικά, γιατί στα ανταποδοτικά είμαστε στο 100%, το σχεδόν ένα 40-45% των ετοιμάτων των Δήμων για προσλήψεις. Και φέτος το 2025 πλέον, γιατί εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων του 2025 στις 30 Σεπτεμβρίου από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος που έχει δοθεί μετά το 2010 στην αυτοδιοίκηση, συμπεριλαμβανόμενο και των ανταποδοτικών υπηρεσιών, αλλά βεβαίως και άλλων προσλήψεων, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Με την επιτάχυση δε των προσλήψεων και με την αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο και με την ενίσχυση της εντοπιότητας για τους φορείς, ιδίως ορεινών, νησιωτικών και περιαστικών Δήμων, είναι πολύ σημαντικό ότι σύντομα, ευελπιστούμε μέσα στο 2025, ένα σημαντικό κομμάτι από τα κενά να καλυφθεί για τους μεν ΠΕ και ΤΑΦΕ κατηγορίες από τους επιτυχώντες του γραπτού διαγωνισμού του 2023, για τους ΔΕ, ΙΕ και ΔΕΛΤΑ ΕΕ από τον διαγωνισμό μάλλον που θα κάνει το ΑΣΕΠ και θα προκηρύξει σε λίγο καιρό. Ευχαριστώ.